Λύση στο ζήτημα με τα χιλιάδες παιδιά μεταναστών χωρίς πατρίδα, υπόσχεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ήδη ανακοινώθηκε η παύση της απέλασης παιδιών, τα οποία έχουν γεννηθεί, έχουν μεγαλώσει στην Ελλάδα, αλλά δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν την ελληνική ηθαγένεια. Να δούμε λοιπόν πώς υποδέχθηκαν αυτή την είδηση οι μετανάστες. Το χαμόγελο της Καντίτζα φωτίζει το πρόσωπό της. Για την 24χρονη κοπέλα από τη Σιέρα Λεόνε, τις δύο μικρότερες αδελφές της 13 και 15 ετών, αλλά και για ακόμα 250.000 παιδιά μεταναστών δεύτερης γενιάς, η είδηση ότι σταματούν οι απελάσεις και ανοίγει ο δρόμος για να πάρουν την πολυπόθητη ελληνική ηθαγένεια αποτελεί δικαίωση. Μας σας ευχαριστεί πάρα πολύ, γιατί αυτό φαίνεται ότι μας άκουσαν, γιατί βγήκαμε στους δρόμους, φωνάξαμε, ζητήσαμε βοήθεια, ζητήσαμε να μας δώσουν τα δικαιώματα. Σχεδόν 1,5 χρόνο πριν, τον Ιούνιο του 2008, είχε μιλήσει στον Α για το Γολγοθά των μεταναστών που γεννήθηκαν και μεγαλώνουν στην Ελλάδα. Εγώ είμαι μαύρη, είμαι από την Αφρική, γιατί δεν έχει σημασία πόσα χρόνια ζει στην Ελλάδα, δεν σε αποδέχεται ποτέ ως μέλος της κοινωνίας. Αλλά και για την 24χρονη Λεωνή έφτασε η ώρα, όπως λέει, να νιώσει ότι η πατρίδα της, η Ελλάδα, την αγκαλιάζει, γιατί τόσα χρόνια βρισκόταν στο περιθώριο. Νιώθαμε περιθωριοποιημένοι. Αυτό, δεν ήμασταν στην άκρη, δεν μας υπολόγιζε τόσο πολύ η πολιτεία. «28 χρόνια ζει στην Ελλάδα ο Νίκος ο Ντουμπιντάν, αλλά πατρίδα δεν έχει ακόμα», μας λέει. Ελπίζει ότι τώρα θα αλλάξουν όλα. «Δεν έχω ζήσει κάποια άλλη πατρίδα, δεν έχω ζήσει κάποια άλλη νοοτροπία, δεν έχω υπάρξει πουθενά άλλου, παρά μόνο εδώ, όλοι οι φίλοι μου είναι εδώ». Στην Ιγυρία, από όπου κατάγεται, δεν έχει πάει ποτέ. Τον περασμένο Φεβρουάριο μας έλεγε ότι η Ελλάδα, η πατρίδα του, τον πληγώνει κάθε μέρα. «Ταυτότητα δεν έχω. Διαβατήριο. Ελληνική ταυτότητα δεν έχω, ελληνικό διαβατήριο δεν έχω. Έχω διαβατήριο της χώρας καταγωγής μου». «Οι Έλληνες μας έχουν αγκαλιάσει εδώ και χρόνια, αλλά η πολιτεία μας έχει στο περιθώριο», λένε με πίκρα, τα παιδιά των μεταναστών. «Το λιπωρία δεν περιγράφεται. Είναι πάρα πολλές δυσκολίες, γιατί είναι πολλά χαρτιά που μας ζητάνε, τα οποία δεν μπορούμε να τα βγάλουμε. Έτσι δεν ξέρω πώς πρέπει να νιώσω. Αλήθεια να σου πω, δεν έχω λόγια να σας περιγράψω ακριβώς τι νιώθω. Ούτε εγώ το έχω πει, καταλάβει». Ζητούν από την πολιτεία να τηρήσει τις υποσχέσεις της, χωρίς αποκλεισμούς και εξαιρέσεις. Γιατί εδώ και χρόνια, όπως λένε, λόγια έχουν ακούσει πολλά.